Στους δρόμους του Τόκιο το σεξ πουλάει και ακόμη περισσότερο η φαντασίωση του σεξ με ανήλικα αθώα κορίτσια. Μια φαντασίωση που αποτυπώνεται σε περιοδικά και βίντεο, σε μάγκα και άνιμε δηλαδή, στην ακραία μορφή της. Τόσο ακραία, ώστε το συνεργείο του CNN αναγκάστηκε να σταματήσει την κρυφή κινηματογράφηση στο θεματικό βιβλιοπωλείο της Ιαπωνικής Πρωτεύουσας. Παρ' όλα αυτά, ό,τι πωλείται εδώ είναι απολύτως νόμιμο, γιατί πολύ απλά πρόκειται για κόμικ. Αυτό που είδαμε εδώ ήταν πραγματικά ενοχλητικό. Επρόκειτο για καρτούν, αλλά πορνογραφικά. Εικονογραφήσεις με νέα κορίτσια σε βίαιες σεξουαλικές περιπτώσεις με μεγαλύτερους άνδρες. Όπως στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, η κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας απαγορεύεται και στην Ιαπωνία. Όχι όμως και τα πορνογραφικά κόμικ, που ακόμη και αν παρουσιάζουν κάτι ακραίο όπως βιασμό ανηλίκου, θεωρούνται νόμιμα. Αφού τα κινούμενα σχέδια, τα λεγόμενα άνιμε και τα μάγκα αποτελούν μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων γεν. Στην ερώτηση αν ανησυχεί για το ότι η παιδική πορνογραφία στα άνιμε μπορεί να οδηγήσει σε εγκληματική συμπεριφορά, ο νομοθέτης Μασατάντα Τσουσίγια απαντά απολύτως. Επικαλούμενος στην περίπτωση ενός άνδρα, ο οποίος μαχαίρωσε πάνω από 10 φορές μια 7χρονη. Στο διαμερισμά του, οι αρχές εντόπισαν υλικό παιδικής πορνογραφίας, άγνωστο αν ήταν αληθινό ή άνιμε. Ο Τσουσίγια θεωρεί πως πρέπει να ποινικοποιηθεί κάθε υλικό που υποκινεί σεξουαλική βία κατά των παιδιών. Αυτό το φρικτό υλικό δεν υπάγεται στο πλαίσιο της ελευθερίας της έκφρασης και πρέπει να απαγορευτεί, λέει ο ίδιος. Στην αντίπερα όχθη ο Κένα Καμάτσου, ένας από τους διάσημους καρτουνίστες της Ιαπωνίας, που επιμένει πως η λογοκρισία αντιβαίνει τον νόμο περί ελευθερίας της έκφρασης. Το να υποφέρουν και να κλαίνε αληθινά παιδιά είναι κάτι μη αποδεκτό. Όμως τα μάγκα δεν υπάρχουν αληθινά παιδιά. Και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν αληθινά θύματα. Υπάρχει μια δημόσια αντιπαράθεση για το αν τα μάγκα υποκινούν τη σεξουαλική βία. Κάτι όμως που δεν αποδεικνύεται επιστημονικά. Αν αποδειχτεί κάτι τέτοιο, είμαστε απολύτως έτοιμοι να συνεργαστούμε. Η Σιχόκο Φουτζιγουάρα, ιδρύτρια μιας ΜΚΟ κατά της εκμετάλλευσης των παιδιών, αναφέρει μια περίπτωση θήτη που χρησιμοποίησε κόμικ για να πείσει ένα παιδί πως η σεξουαλική κακοποίηση είναι φυσιολογική. Θυματοποιούνται όλο και πιο μικρά παιδιά, μωρά και 2 χρόνων. Οι παιδόφιλοι χρησιμοποιούν τα κινούμενα σχέδια και πείθουν τα παιδιά για το τι πρέπει να κάνουν με τους μεγάλους. Παρά τη δημόσια πολεμική για τις επιπτώσεις της τολμηρής έως επικίνδυνης ιαπωνικής μυθοπλασίας, τα κινούμενα σχέδια και τα κόμικ θα εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, εξάπτοντας τη φαντασία των πολλών και τις άρρωστες ορέξεις άλλων.